Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μανώλη Συντιχάκη, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Συντιχάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και μπαρδούνια. Να είστε καλά. Για να δούμε λοιπόν, γιατί ο Πρωθυπουργός χθες εξήγηλε μέτρα και πριν κάποιες μέρες για κάποιες άλλες κοινωνικές ομάδες. Σήμερα τα εξειδίκευσε ο κύριος Σταϊκούρας. Τα δίνει όλα. Ό,τι μπορεί να δώσει, δίνει. Για να το σχολιάσουμε αυτό. Γιατί είδα ότι τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιδρούν λέγοντας ότι αυτά είναι εξαγγελίες στα χνάρια Μαυρογιαλούρου. Αλλά γιατί, αφού δεν πρέπει να δώσει στον κόσμο στήριξη που έχει ανάγκη? Κύριε Μπαρδούνια, ο λαός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα φτωχαλαϊκά στρώματα, στη δίνη των αδιεξόδων του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξέρετε, μια κρίση η οποία κράτησε πάνω από 10 χρόνια και εκεί που υπήρξε κάποια ανεμική ανάκαμψη, να το πω έτσι, της οικονομίας, ξανά πάλι διφύζεται η οικονομία, όχι μόνο η ελληνική, η ευρωπαϊκή, η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία, σε νέα κρίση. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Και αντιλαμβάνεστε ότι και σε συνθήκες κρίσης και σε συνθήκες ανάπτυξης, αυτός που την πληρώνει το μόνιμο υποζύγιο είναι οι εργαζόμενοι. Άρα λοιπόν. Εδώ όμως βλέπουμε, αν μου επιτρέπετε, ότι στηρίζει τους εργαζόμενους η κυβέρνηση με τα μέτρα που εξήγησε. Οι εργαζόμενοι έχουν χάσει πολλά. Έχουν χάσει πάρα πολλά. Που δεν αναπληρώνονται ούτε με τα full pass, ούτε με τα market pass, ούτε με αυτά τα εφάπαξ επιδόματα, αυτή τη μόνιμη κοροϊδία στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες. Ξέρετε, η κυβέρνηση, και θα έλεγα, θα τολμούσα να πω και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν μπει σε μια μερική επιδοματική και μάλιστα ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα προσφέρει περισσότερα ή λιγότερα επιδόματα. Θα σας έλεγα ότι για να τα αντιπαραβάλουμε όλα αυτά με τις προτάσεις που έχει κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αρκετές φορές, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουμε καταθέσει πάμπολες τροπολογίες, όπως για παράδειγμα την επαναφορά του 13ου και του 14ου νοικού. Το ίδιο και για τη σύνταξη, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης. Ή για να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα έπιπλα πλατείας κατανάλωσης, η φόρη στα καύσιμα και πάει λέγοντας. Είπε όμως ο Πρωθυπουργός ότι και το εξειδίευσε ο κ. Σταϊκούρας ότι σε πολλά προϊόντα θα διατηρηθεί ο χαμηλός ΦΠΑ, σαν μέσο στήριξης, προσωρινό βέβαια. Μια κίνηση φιλολαϊκή, θα σας πει κάποιος. Ναι, προσέξτε, είναι σαν το χότζα τώρα. Σου παίρνω 20 και σου επιστρέφω ένα. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να συμβιβαστούν με τα ψήφια. Δεν πρέπει να συμβιβαστούν με τη λογική χότζα. Διότι και πλήτος έχει παραχθεί και έχουν δουλέψει σκληρά και αξιότητα. Έχουν σηκώσει το βάρος της κρίσης όλα αυτά τα χρόνια και την ίδια στιγμή που πληρώνουν το τίμημα όλων αυτών των κρίσεων που δεν οφείλονται φυσικά στους εργαζόμενους, αλλά οφείλονται στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, στο μεγάλο κεφάλαιο για τα διέξοδα που το ίδιο έχει δημιουργήσει, και έρχονται σήμερα και του πετάνε τα ψίχουλα. Άρα λοιπόν, ή θα συμβιβαστείς με τη λογική των ψίχουλων, ή θα διεκδικήσεις αυτό που πραγματικά σου ανήκει. Μα την ίδια στιγμή τρέχουν οι τσέπες τους. Τι να φτιάσουμε τώρα, θα φτιάσουμε τους συλλογισμούς των τραπεζών, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων? Κάθε λίγο και δεκάκι βγαίνουν τα στοιχεία στη δημοσιότητα, οι ισολογισμοί δηλαδή των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Μιλάνε για το μεγάλο θαύμα του τουρισμού. Okay, μεγάλο θαύμα του τουρισμού. Για να δούμε τι πήραν οι ξενοδοχοί, τι πήραν οι tour operator, οι ξενοδοχειακοί όμιλοι και τι έβαλαν σε τσέπες εργαζόμενοι. Όχι μόνο δεν έβαλαν αυτά που πραγματικά δούλεψαν, αλλά δουλεύουν με καταστρατηγημένο τον ημερήσιο χρόνο εργασίας. Μάλιστα, επειδή είμαι από την Κρήτη, πήγαν σε μια διαπραγμάτευση ξενοδόχοι με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Μάλιστα. Με μια αύξηση της σύμβασης 11%, 10-11% κτλ. Αλλά με μια προϋπόθεση. Το 8ωρο να γίνει 10ωρο. Απλήρωτο. Δηλαδή εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι καλά μπορεί να πετάει από εδώ και από εκεί τις εξαγγελίες του ο Πρωθυπουργός ή να μπαίνουν σε μια διαδικασία
κοκορομαχίες με το ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος θα προσφέρει. Συγγνώμη, όμως με τον νόμο Χατζηδάκη, για το διάλογο τώρα σας, κύριε Συντικάκη, και να κατανοήσουν και οι ακροατές μας. Με τον νόμο όμως Χατζηδάκη, μπορεί να σου λέει ο εργοδότης, δούλεψε τώρα 10 ώρες που έχω ανάγκη, αλλά το επόμενο διάστημα θα δουλέψεις 5 ή θα πάρεις ραπό. Άρα εξορροπούμε κάπως έτσι. Ναι, αυτές εντάσσεται σε μια λογική ευελιξίας των εργασιακών σχέσεων, που σε τελική ανάλυση πέρα από το ότι σε βγάζει από το καθημερινό σου προγραμματισμό ως εργαζόμενο, έτσι, διότι μπορείς να δουλεύεις τις πρωινές ώρες και να σου λέει σπαστό, θα φύγεις και χάπεις το απόγευμα να δουλέψεις, ή θα σου λέει για παράδειγμα, μην έρθεις τη Δευτέρα να δουλέψεις, σας το λέω από εμπειρία στους χώρους της εστίασης, μην έρχεσαι να δουλέψεις τη Δευτέρα, διότι δεν έχει δουλειά, διότι θα κάνουμε ανακαίνιση στο μαγαζί. Και έλα να δουλέψεις, ας πούμε, την Παρασκευή, το Σαββάτο και την Κυριακή. Δηλαδή υπάρχει αυτή η ευελιξία και στο χρόνο εργασίας, στο ωράριο, που σε τελική ανάλυση ζημιωμένος μέσα από αυτήν την ιστορία και είναι εργαζόμενος. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα κρεσέντο απίθμενης υποχρεωσίας και ψεύματος και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ την ίδια στιγμή οι μισθοί και οι συντάξεις έχουν πιάσει πάτο. Εγώ θα σας πω για το θέμα του πληστηριασμού, για παράδειγμα, επειδή καταθέσαμε και μια τροπολογία χθες στην Βουλή, η οποία απορρίφθηκε πανηγυρικά, θα έλεγα, και από τη Νέα Δημοκρατία που είχε την πρώτη ευθύνη ως κυβέρνηση, απορρίφθηκε δια της σιωπής και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Και από το ΠΑΣΟΚ. Και είναι απίθμενη, λέω, η υποκρισία μεταξύ τους, διότι επιδίδονται σε ένα θέλω θέματα με αφορμή και την απόφαση του Άριου Πάγου, που έχει ανάψει το πράσινο φως για χιλιάδες πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Ναι. Και επιδίδονται σε αυτό το εξοργιστικό τικ-πομπ μεταξύ τους, ποιος τελικά ξεκίνησε πρώτος τους πληστηριασμούς. Ωραία, να ρωτήσω κάτι για τους πληστηριασμούς. Λέει λοιπόν, λέει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης ότι οι πληστηριασμοί γίνονται επάνω στον νόμο ΣΥΡΙΖΑ. Απαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι εμείς είχαμε προστατεύσει την πρώτη κατοικία μέχρι και τα τέλη του 19 και ότι πριν γίνει ένας πληστηριασμός υπήρχε η συνεννόηση του πολίτη με τις τράπεζες και ποτέ δεν έγιναν πληστηριασμοί σε ευάλωτα σπίτια. Το πήγε χθες στη συνέντευξή του ο κ. Τσίπρας, αλλά μόνο σε αυτούς που ήταν κακοπληρωτές, κάπως έτσι. Και τώρα προτείνεται μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δεν αρνείται η κυβέρνηση. Για να δούμε μέσα σε αυτό το κόμμα σας τι ακριβώς, πώς ακριβώς τοποθετείτε, πού είναι η αλήθεια και αν θα στηρίζετε εσείς μια κίνηση, μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν απορρίψανε την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ότι αυτοδίκαια πάβει οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης πληστηριασμού, αναγκαστικού μέτρου κτλ. Κτλ. Και αφορά αυτοαπασχολούμενους, μετρούς ΕΒΕ, ανέργους, τις λαϊκές οικογένειες, αγροτεχνιοτρόφους, ψαράδες κτλ. Και μάλιστα βάζει και εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή να αφορούν οικογένειες με πίσω εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ και προς εξαμένωνο κατά 5.000 ευρώ. Απορρίφθηκε λοιπόν. Για να δούμε πόσο αθώος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία ταυτόχρονα. Έχουμε τα έργα του ΣΥΡΙΖΑ. Έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο να ξυλωθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Θα θυμάστε τον νόμο Κατσέλη, ο οποίος εξελίχθηκε σε νόμο Κατσέλη Σταθάκη. Ναι, ναι, βεβαίως. Ο νόμος Κατσέλη, στην εποχή μάλλον εκείνου, υπήρχαν 700.000 περιπτώσεις ακινήτων για πληστηριασμό. Τελικά πόσοι έμειναν από αυτούς τους πληστηριασμούς, έμειναν 170, έκαναν προσφυγή. Κύριε Συντιχάκη, αν μου επιτρέπετε. Γιατί δεν μου έκαναν προσφυγή. Μάλιστα. Μου επιτρέπετε. Είναι ένα θέμα γιατί δεν έκαναν. Έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο ακροατή, τον κύριο Απόστολο από τη Φρεατίδα. Λέει, θέλω να ρωτήσω το εξής. Εγώ δεν ψηφίζω ΚΚΕ, ωστόσο τιμώ την ιστορία του ΚΚΕ. Έχω όμως ένα ερώτημα. Με αυτά που ακούω από τον κύριο Συντιχάκη, έχω την αίσθηση ότι περισσότερο ενδιαφέρεται να χτυπηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ παρά η κυβέρνηση. Δηλαδή, να σταματήσουμε να λέμε για τα κακοστήμενα των προηγούμενων κυβερνήσεων, όσα να ξεκινάμε το χοντέρα από το μηδέν, δηλαδή, αφοώνοντας τα 4 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ.
και στο, για το ζήτημα των συντάξεων και τον νόμο Καπριβέλου, που τάκησε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Να μην μιλήσουμε για τα 4 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε ένα τρίτο μνημόνιο τη στιγμή που θα το έστειζε με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Να μην μιλήσουμε για τις στρατηγικές συμφωνίες του ΣΥΡΙΖΑ με τον ΝΑΤΟ, με τους Αμερικανούς, που φύτρωσε όλη η Ελλάδα γεμάτο βάσεις και έδωσε το δικαίωμα στη Νέα Δημοκρατία να έρθει καλπάζοντας για άλλα 4 χρόνια και να εφαρμόσει μνημονιακές πολιτικές, τα δημοσιονομικά εξάμεινα κτλ. Αυτή την πολιτική δηλαδή που βλέπουμε σήμερα με την Νέα Δημοκρατία. Να μην μιλήσουμε δηλαδή γι' αυτά. Θα πρέπει δηλαδή να κλείσουμε τα μάτια σε αυτή τη συνέχεια των διαχρονικών αντιλαϊκών πολιτικών. Δηλαδή να μην πούμε για το γεγονός ότι το Δεκέμβρη του 2017 ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε το ιδιώνυμο για όσους αντιστέκονται και κινητοποιούνται στους πληστηριασμούς των λαϊκών σπιτιών κτλ. Γιατί πάνω εκεί πάτησε η Νέα Δημοκρατία στην πορεία και έφερε το πτωχευτικό κώδικα και ολοκλήρωσε το έγκλημα. Και μάλιστα έδωσε και τη δυνατότητα στο τραπεζικό σύστημα, στις συστημικές τράπεζες, να βγάζουν στο σφυρί κατοικίες και να δίνουν το δικαίωμα να επενδύουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες σε διάφορους τομείς, όπως τον τουρισμό, σε αναπλάσεις περιοχών κτλ. Άρα λοιπόν κανένας δεν είναι αθώος του αίματος. Μάλιστα. Όλοι έχουν βάλει το χεράκι τους για να φτάσουμε μέχρι όπου φτάσαμε. Αυτοί δεν πρέπει να πάρουν το τίμημα στις επόμενες εκλογές. Κύριε Σιτηχάκη, για να προλάβω το χρόνο που είναι αμήλικτος και τρέχει, μείνανε περίπου 4 λεπτά. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Οδεύουμε προς εκλογές. Τώρα θα γίνουν Απρίλιο, θα γίνουν Μάιο. Εντάξει, ο κ. Μητσοτάκης το ξέρει. Ποιοι είναι οι στόχοι του κόμματός σας, η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη, σε περίπτωση που το ΚΚΕ θα ήταν ο ρυθμιστής, θα μπαίνατε σε μια διαδικασία συνεργασίας με κάποια άλλα κόμματα ώστε να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε εσείς, προοδευτική, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας? Καταρχάς, θα ξεκαθαρίσουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει τη δική του αυτοτέλεια. Είναι μια πολιτική δύναμη που δρά, παλεύει και αγωνίζεται για τα λαϊκά συμφέροντα. Δεν έχει καμία σχέση με τις πολιτικές που εφαρμόζουν τα άλλα κόμματα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία συγγένεια με κανέναν, ούτε κάποιο φλερτ, ούτε κάποια συμπάθεια. Και το λέμε αυτό από την άποψη ότι αυτές οι εκλογές επειδή θα είναι διπλές. Από ό,τι φαίνεται. Μπορεί και να μην είναι, δεν ξέρω, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε μπροστά μας δύο εκλογικές αναμετρήσεις με διπλά διλήμματα, με διπλούς εκφυλιασμούς. Εμείς λέμε ο κόσμος να πάει στην κάλπη, οι εργαζόμενοι, στεκόμενοι όθοι, ισχυροποιώντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να την επόμενη μέρα και όλα στον εκλογών από καλύτερες θέσεις, να φουντώσει αυτό που λέμε η εργατική λαϊκή αντεπίθεση, να υπάρξουν νέες κατακτήσεις και στο σήμερα. Δεν το αφήνουμε το σήμερα, αλλά κυρίως για την προοπτική, για την πραγματική λαϊκή νίκη και ανατροπή με το λαό πρωταγωνιστή για τη δική του εξουσία και το ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό. Προφανώς είναι ένα ανέκδοτο, εάν με ρωτάτε αν θα συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο που μπορεί κάποιος να ακούσει. Διότι σας εξήγησα προηγουμένως ότι δεν έχει την έξοδο πλέον καλή μαρτυρία ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει μια τετραετία πολύ συγκεκριμένη. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία κάθε προοδευτικός άνθρωπος, κάθε σκεπτόμενος, κάθε ριζοσπάσης αριστερός, κάθε ανατρεπτική συνείδηση να αναλογιστεί σε ποια πλευρά της ιστορίας θέλει να βρεθεί. Θέλει να βρεθεί με τα μνημόνια, θέλει να βρεθεί με το 4ο υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης, με την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, τους πολέμους, την υγεία, την παιδεία που εμπραγματοποιούνται, ή θέλει να βρεθεί με εκείνους που παλεύουν και αγωνίζονται με τους εργοβαδίζοντες και οπισθατούντες. Για αυτό που λέμε τη νέα κοινωνία της κοινωνικής δικαιοσύνης, που δεν θα υπάρχει μετάλληση ανθρώπου από άνθρωπο. Άρα πρέπει να απορρίψουμε αυτές τις κατάστασεις. Άρα, από ό,τι κατάλαβα, δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με κανένα κόμμα. Απλά ο στόχος είναι ισχυρό ΚΚΕ για να αλλάξουν τα δεδομένα. Η πολίτευση για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί είναι η μόνη πολιτική δύναμη που την επομένει. Δεν είμαστε τεροβάμενοι στην επαρχία. Γνωρίζουμε ότι δεν θα είναι το ΚΚΕ την επόμενη μέρα στην κυβέρνηση. Έτσι, παρόλο που έχει πρόγραμμα εξουσίας και μάλιστα λαϊκής εξουσίας, με το λαό να πρωταγωνιστεί σε αυτή την υπόθεση. Αλλά αυτό που λέμε είναι ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση για να μπορεί την επόμενη μέρα να τους κοντράρει. Και όλοι αναλαμβάνουμε την ευθύνη και απέναντι στους εαυτούς μας και απέναντι στις οικογένειες και τα παιδιά μας. Λευκό εξουσιοδότηση, αν ξαναδώσει ο λαός είτε στον ένα είτε στον άλλο, ζήτω που καήκαμε. Να το πω και απλά. Ωραία. Το κρατώ αυτό, κύριε Σιτηχάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.